καλώς ήρθατε σε άλλο ένα vlog. Πάλι μου είναι χάλια, το ξέρω. Σήμερα είναι το πρώτο vlog από την ημέρα που έχω γυρίσει από το παιχνίδι του Survivor. Αρκετά ξεκουράστηκα, αρκετά άραξα. Τώρα νομίζω πως έχει έρθει πλέον η ώρα να ξεκινήσουμε να γράφουμε βιντεάκια. Ποιος είναι ο λόγος όμως που ετοιμάζουμε αυτό το βίντεο σήμερα? Σήμερα είναι ο τελικός του Survivor και θα πάμε να το δούμε παρέα, εννοείται. Πάμε να διασκεδάσουμε, guys. Let's have some fun. Γιατί δυσκολεύομαι να μιλήσω? Γιατί δυσκολεύεσαι να μιλήσεις, ρε φίλε? Μίλα λίγο σαν άνθρωπο. Λοιπόν, ήρθε μεγάλη στιγμή. Επιτέλους μπήκα στο αυτοκίνητό μου, ετοιμάστηκα. Η αλήθεια είναι πως έχω αργήσει πάρα πολύ και πρέπει να φύγω. Τώρα βάλω. Πω, φίλε, δεν έχω βενζίνη. Fuck! Γιατί πάντα όταν βιάζεσαι να πας κάπου, πάντα δεν έχεις βενζίνη, κάτι γίνεται. Δεν μπορώ να το καταλάβω ποτέ αυτό το πράγμα. Καλώς ήρθατε πίσω στα καμαρίνια μας. Ο ένας και μοναδικός. Εν τω μεταξύ, λούζεσαι. Τι έκανες, ρε? Φτιάχνεις το μαλάκι σου. Ο στελάρα μου, στις ομορφιές σου. Θα ντύνω Εμμανουήλ, ο οποίος φτιάχνεται. Αυτός εδώ παρεπτόντως είμαι εγώ, τύπος με το κινητό. Γιώργος Τσακατσούκας εδώ, κυρίες και κύριοι. Θα μου κάνεις μια αγκαλιά? Και μια κυρία. Αγόρι μου. Και όπως πλησιάζω, λοιπόν, βλέπω κι άλλους παίχτες του Survivor. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, είμαι τέλεια, είμαι υπέροχα, σας αγαπώ όλους. Okay, έχουμε και τον Σάβα Κάλφα και την γυναικάρα του. Κανάλι του Σάβα. Και έρχεται ο κολλητός μου ο Πάνος και έχει φέρει, τι έχει φέρει, Γκιουζέλ! Τι, πολύ κουβάλιμα, ε! Φιλέ, πολύ κουβάλιμα, όλα για τον Τάλα, μόνο Τάλα. Αγοράκι μου. Τα έχω παίξει, κάνει τάκ. Κι εγώ, κι εγώ! Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος, αλλά έχει έρθει το Γκιουζέλ και πάμε να φάμε! Επειδή δεν έχετε ξαναφάει κάτι τέτοιο, θα είστε έτοιμοι να το δείτε πρώτα. Κάτε να φάτε Γκιουζελάρα. Γκιουζέλ, μπρο, Γκιουζέλ. Τι κάνεις εκεί? Εσύ δεν κάνεις κοιλιακούς και τρέχεις σαν τρελός και χάνεις κιλά και... Ναι. Και τι κάνεις? Κάνω κοιλιακούς, δεν είναι κοιλιακή. Κάνω λίγο φαγητό. Παιδιά, το φάγε όλο. Από 12 γίνει 24. Όλο αυτό το φάγες εσύ? Δεν έχω φάει πιο ωραίο γλυκό, φιλί. Είναι ένα λάστιχο στο cheesecake. Αλλά τώρα μόνο Γκιουζέλ. Αλλά κάτι δεν γίνεται από τη ζέστη. Δηλαδή γάμω την τρέλα μου. Απίστευτο. Μόνο αυτό δεν είναι. Μόνο μπλε. Μόνο μπλε. Φύγαμε και προχωράμε σιγά σιγά πλέον για να κάτσουμε. Σιγά σιγά ξεκινάει ο τελικός. Είμαστε εδώ πέρα πιο πολλοί παίχτες. Πραγματικά ανυπομονώ πάρα πολύ να δω τι θα συμβεί σήμερα και ποιος θα το πάρει. Εντάξει, βλέπω το μοναδικό σου πειραματικό. Μα είσαι πάρα πολύ ωραίο. Είσαι αιθμός. Νομίζω ότι είναι εισάξιος ο αγώνας, αλλά θα το πάρει ο Στάθης. Πάμε δυνατά και πάμε να δούμε ποιος θα είναι ο σημερινός επιτυχίας. Φίλε, πώς νιώθεις που σε καθαρίζει? Πάμε Στάθη, πάμε αρχηγέ! Είναι τρελά, επιτέλους το μαλλί της. Δεν είναι τζίβα. Δεν είναι τζίβα, επιτέλους είναι καθαρή. Πρώτη φορά την βλέπω καθαρή από εδώ πέρα. Πάκα δεύτερη, η τρίτη. Νάτι. Μην αφαίνεται πολλά περνάω. Αυτή τη στιγμή έχει break και πραγματικά περνάμε πάρα πολύ ωραία. Πλησιάζει και η ώρα για την ανακοίνωση του νικητή. Πώς σε λένε? Πάμε να ακούσουμε για πρώτη φορά το νέο τραγούδι του Κωνσταντίνου Εμμανουήλ. Σας αρέσει? Βάζω 10 στα 10. Απλόχερος ο Τάλος. Κωνσταντίνου Εμμανουήλ 2022. Ναι! Τέλειο! Τσακατσούκας δηλώνει ότι τραγούδι του Γιάννη Γιάννη του άρεσε. Θέλαμε να δούμε Ιούσεφ, για έρχεται η μεγάλη στιγμή και ήρθε η ώρα να δούμε ποιος θα είναι ο νικητής Survivor. Έχω τεράστια περιέργεια. Διαφημίσεις και μετά διαφημίσεις θα ξέρουμε. Εσείς όμως δεν έχετε διαφημίσεις γιατί το βλέπετε μέσα στο YouTube. Χα! Έχεις πίεση. Τσότσο, ε.
μεγάλο νικητή του Survivor 2022. Ο νικητής του φετινού Survivor. Πες το! Είναι ο Στάθης. Είσαι της καρδιάς μας το καμάρι. Αγόρι, γεια σου Άρη. Εδώ με τον νικητή μας. Γιατί είσαι έτοιμος για ψάρεμα. Είμαι έτοιμος για ψάρεμα, για άραγμα, για βόλτες και ένα τρελό τρελό καλοκαίρι. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Πώς νιώθεις, πες μου. Δεν το έχω συνειδητοποιήσει καν. Να το, σαν να έχω καταλάβει τι έχει γίνει. Μπράβο. 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 Πραγματικά μπράβο. Και κάπως έτσι, παιδιά, τελείωσε το Survivor. Τελειώσανε όλα. Μετά από 6,5 ολόκληρους μήνες, εν τέλει κέρδισε ο Στάθης Χίζας. Ένα τεράστιο μπράβο στο Στάθη. Το Survivor για φέτος τελείωσε. Και κάπως έτσι κλείνω και εγώ το επεισόδιο μου. Ελπίζω να περνάτε όμορφα. Να έχετε ένα υπέροχο καλοκαίρι. Έρχονται και άλλα πολλά πολλά βίντεο. Stay safe, stay positive, όπως λέμε πάντα. Και εύχομαι ό,τι καλύτερο. Άμα σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και subscribe και θα τα πούμε πολύ πολύ σύντομα. Καλή συνέχεια.